Επιστρέφουμε στις συνδέσεις μας και πάμε να δούμε, Χρήστο Νικολαίδη, την εξέλιξη, γιατί είχαμε την ταλαιπωρία, είδαμε στο βίντεο των εγκλωβισμένων του τρένου στο Λιανοκλάδι. Οι άνθρωποι έβαλαν ρεφενέ για να νοικιάσουν ένα λεωφορείο. Τα κατάφεραν, έφυγαν. Πράγματι τα κατάφεραν και πριν από λίγο αναχώρησαν με το λεωφορείο το οποίο αναγκάστηκαν οι ίδιοι να μισθώσουν από εδώ, από το σιδηροδρομικό σταθμό της Σινόης, με προορισμό τη Λιβαδιά, τη Λάρισα, την Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο έχει εξοργήσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τους επιβάτες, τους εναπομείναντες επιβάτες, είναι η αδιαφορία της Εργοσέ. Όπως είδαμε και στο βίντεο, δεν υπήρχε η παραμικρή φροντίδα για τους ανθρώπους αυτούς. Ούτε καν ένα μπουκάλι νερό. Και μάλιστα χρειάστηκε να κινητοποιηθούν με δική τους πρωτοβουλία οι άνδρες του τοπικού αστυνομικού τμήματος, οι οποίοι σε συνεργασία με τον τοπικό δήμο κατάφεραν να φέρουν μερικά σάντουιτς και μερικά νερά. Εδώ τους έστελναν στους κατοίκους του χωριού, Χρήστο, για να ζητήσουν ένα μπουκάλι νερό. Να χτυπήσουν τα κουδούνια, όπως ακούσαμε χαρακτηριστικά στο βίντεο. Και μάλιστα η ταβέρνα που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό του κυρίου Θανάση, με τον οποίο μιλήσαμε πριν από λίγο. Ο κύριος Θανάση ήταν αυτός ο οποίος το πρωί τα χαράματα άνοιξε την ταβέρνα του για να διευκολύνει έστω και κατελάχιστο τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι παρέμειναν μέσα στα βαγόνια για όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ανάμεσα τους γέροντες, άνθρωποι με ιατρικά προβλήματα που χρειάστηκε να νοσηλευτούν για να πάρουν και τα φάρμακά τους, μικρά παιδιά, γέροντες, άνθρωποι κάθε ηλικίας που πραγματικά ταλαιπωρήθηκαν εξαιρετικά. Και μιλάμε για μια οδύσσια η οποία ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Ναι, και είναι πολύ εξοργιστικό το γεγονός ότι επίσης από την Τρένοσέ δεν φρόντισαν να φτάσουν οι άνθρωποι αυτοί στον προορισμό τους μετά από τόσες ώρες με δικά τους έξοδα. Ή να βρουν έναν τρόπο οι ίδιοι για να μπορέσουν να φύγουν οι άνθρωποι από εκεί. 300 άνθρωποι εγκλωβισμένοι. Μιλάμε για μια ανίποτη ταλαιπωρία, Λίνα, που πραγματικά δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι μπορεί να διαδραματιστεί στην Ελλάδα του 2022. Και όμως το είδαμε και αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί ακόμη δεν έχουν φτάσει στα σπίτια τους. Υπολογίζεται ότι θα φτάσουν γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, οι τελευταίοι από αυτούς που έχουν σαν προορισμό τη Θεσσαλονίκη, και τότε μόνο θα μπορούμε να πούμε ότι αυτή η οδύσσια έχει ολοκληρωθεί. Πάντως, αυτό το οποίο μας έλεγαν χαρακτηριστικά πριν από λίγο συνδικαλιστές της Εργοσέ, είναι ότι πραγματικά οι ίδιοι ντρέπονται για αυτήν την περιπέτεια των ανθρώπων, ζητούν ταπεινά συγγνώμη. Και όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, θα προβούν σε ανακοινώσεις και καταγγελίες οι ίδιοι, αφού πρώτα οι άνθρωποι όλοι φτάσουν ασφαλείς στα σπίτια τους. Τρεπόμαστε για αυτή την εικόνα, μας έλεγαν χαρακτηριστικά, αλλά θα μιλήσουμε για ευθύνες όταν αυτή η περιπέτεια ολοκληρωθεί, Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ.